Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα, πριν τις 8 δηλαδή, ότι εν ώψη ευρωεκλογών διάφοροι νέοι σχηματισμοί εμφανίζονται για να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών. Ανάμεσά τους, ένας γνώριμός μας από τα παλιά, ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, επικεφαλής σχηματισμού με τον τίτλο Εθνική Ομάδα για την Ευρωβουλή. Ο κ. Αϊβαλιώτης, τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά είμαστε, εθνική ομάδα, προχωράμε μπροστά. Εθνική γιατί είναι εθνική, είναι του έθνους, και ομάδα γιατί είμαστε όλοι μαζί. Τώρα, να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Πάμε την αρχή. Ερώτηση καταρχήν. Εδώ δεξιά της Νέας Δημοκρατίας έχουν στριμωχθεί δεν ξέρω εγώ πόσα κόμματα. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, είναι η Νίκη, είναι οι Σπαρτιάτες, είναι η φωνή λογικής κυρίας Λατινοπούλου, είναι το λαός με τον κύριο Καμπούρη. Πόσα κόμματα χωράνε πια δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί φαντάζομαι δεν πάτε πιο αριστερά από τη Νέα Δημοκρατία, εσείς πιο δεξιά πηγαίνετε? Εμείς πηγαίνουμε μπροστά. Έτσι, έχουμε στην εθνική ομάδα και δεξιούς και σοσιαλιστές, παλιούς φίλους από το ΠΑΣΟΚ, ναι, και αριστερούς πατριώτες. Δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα αναφέρατε ορισμένους που έχουν sugar daddy τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Αλλά, για ποιον το λέτε αυτό? Για το Βελόπουλο. Ανοίξτε τώρα, ανοίξτε την ιστοσελίδα, αν είσαστε μπροστά σε υπολογιστή, που νομίζω ότι είσαστε online με όλες τις εξελίξεις, οπότε ανοίξτε και χτυπήστε ελληνική λύση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δείτε το μεγάλο αυτό πατριωτικό κόμμα, το οποίο εμφανίζει στην ιστοσελίδα της Ευρωβουλής ότι ανήκει στην πολιτική ομάδα ECR, που σημαίνει Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές. Και θα δείτε το χάρτη της Ευρώπης με κολοβή την Ελλάδα. Και δίπλα το σήμα της πολιτικής ομάδας του Βελόπουλου. Κολοβή η Ελλάδα. Λείπουν τα νησιά όλα του Ανατολικού, του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. Δεν υπάρχει καλά Καστελόριζο, Ρόδος, Κόσο, Ικαρία, Σάμος, Κύος, Λέσβος, ανελήφθη. Συγγνώμη. Είναι σουγκαρντάτη. Θα πάμε. Διαβάζω εδώ χθες τον κύριο Βελόπουλο. Για τον κύριο Μητσοτάκη. Έχει ένα υπέρμετρο υπερεγώ. Να του υπενθυμίσουμε ότι έχει καταντήσει την οδό υποκομματίδιο του Σιμίτη, υπουργοί Σιμητικοί, βουλευτές Σιμητικοί, στελέχοι Σιμητικά, πολιτικοί Σιμητικοί. Το υποκομματίδιο της Νοδού δεν πρέπει να μιλάει. Και μετά είπε ότι ο Πρωθυπουργός κάνει πολιτική καριέρα με ψέματα και όλα τα υπόλοιπα. Τι σου γκαρντάτε, εδώ χθες του έχει κάνει μια επίθεση και από πάνω μέχρι κάτω. Ο Μητσοτάκης στο Skype που βγήκε χθες έκανε οξύτατη επίθεση. Τον είπε ψευτοπατριώτη, ότι κάνει για ψευτοπατριωτισμό κλπ. Και ότι κάνει καριέρα πάνω στον τεμπών, το έγκλημα κάνει καριέρα ο Πρωθυπουργός. Χτίζονται καριέρες. Και είπε ονομαστικά. Δεν έχει σημασία τι λέει κανείς, αλλά τι κάνει. Αυτό που έχει κάνει ο Βελόπουλος είναι να έχει ψηφίσει μαζί με τον Μητσοτάκη την κατάργηση της απλής αναλογικής. Το θυμάστε? Θυμάστε ότι πυροβόλησε τα ποδάρια του ο Βελόπουλος και συνένεσε στην κατάργηση της απλής αναλογικής, της ψευτοαπλής τέλος πάντων του Τσίπρα, και καθιέρωσαν μαζί αγκαλίτσα μόνο δυο τους, ο Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος, την ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή, εγώ είμαι μικρό κόμμα, πυροβολώ τα πόδια μου να μην βγάλω παραπάνω βουλευτές, θα βγάλω Μητσοτάκη. Αυτό έκανε ο Βελόπουλος. Και βλέπω το περάσατε λίγο ντούκου το θέμα της κολοβής Ελλάδας. Δείχνει την Ελλάδα ακροτηριασμένη όπως το βρούμε, θέλει ο Ερντογάν. Όπως δεν λέω και το περάσατε ντούκου. Είναι μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Όποιος ανοίξει τώρα την εσταλίδα της Ευρωβουλής βλέπει κολοβή την Ελλάδα, την οποία παρουσιάζει η πολιτική ομάδα του κυρίου Βελόπουλου. Να μας πει λοιπόν γιατί έχουν εξαφανιστεί τα δωδεκάνησα. Η Λέσβος, η Ικαρία, τι θέλετε να πείτε, δηλαδή, και ο Βελόπουλος θέλει να δώσουμε το 12 για να καταλάβω δηλαδή. Προφανώς έχει κάνει κάτι λάθος αν συμβαίνει αυτό, υποθέτω. Λέω τα ξερά δεδομένα. Εσείς μου λέτε άλλα, εγώ λέω τα ξερά δεδομένα. Υπάρχει χάρτης της πολιτικής ομάδας του Βελόπουλου με κολοβή την Ελλάδα. Γουστάρει ο Βελόπουλος να βγει να μας πει. Έναν ευρωβουλευτή έχει εκεί πάνω. Και τον έχουμε μία τις επόμενες ημέρες. Και βλέπουνε. Εγώ ήμουν 15 χρόνια τώρα, εγώ ακούστε, έχω περάσει από προσωπικότητες. Εγώ έλεγα το γραφείο του Νικήτα Κακλαμάνη, του Ξαρχάκου, του Καρατζαφέρη. Είχα προσωπικότητες εγώ. Δεν έπεφτε κάτω βελόνα. Δεν προλάβαινα να πούνε άχι ξένοι. Ο κύριος Βελόπουλος 5 χρόνια στην Ευρωβουλή δεν είδε το χάρτη που δείχνει κολοβή την Ελλάδα. Την πολιτική του ομάδα. Θέλετε να πάω και πιο και στο παρελθόν. Όταν μπήκε σε αυτή την πολιτική ομάδα, στην ευρύτερη πολιτική οικογένεια ήταν το κόμμα του Τεκτάς. Μα μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Ναι. Το παρουσιάζουν συνέχεια στις υποσκοπήσεις ο Σούγκαρ Ντάντι που είναι η Νέα Δημοκρατία 8, 9, 10, 12%. Στην παρέα σας έχετε τον ένα στους 10 να ψηφίζει Βελόπουλο. Εμένα που είναι υποτίθεται συγκοινωνούν τα δοχεία οι παρέες μας. Υποτίθεται έτσι ότι έχουμε την κοινή προέλευση και δεν υπάρχει ο ένα στους 10 να ψηφίζει Βελόπουλο.
τον σπρώχνουν με λύσα. Και που λέτε τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Το σπρώχνει ο Μητσοτάκης. Γιατί για να του πάρει ψήφου. Αφού του παίρνει ψήφου. Γιατί τον σπρώχνει. Είναι αυτοκτονικό ο Μητσοτάκης. Για να μην πάνε πιο πέρα, κύριε Ξενάκη, πέρα και κύριε Σπουρή μου. Είναι ανάγχωμα ο Βελόπουλο. Για να μην πάνε πιο πέρα οι δεξιέ ψήφοι. Γιατί θέλει μήπω να βγει ο Ανδρουλάκη δεύτερο. Θέλει ο κύριο Μητσοτάκη να βγει δεύτερο. Ή το Κουκουέ. Πάμε καλά. Αυτό είναι θέλει δεύτερο, γιατί είναι ακίνδυνος και εύκολα ελέγχθημος. Και το λέω αν κατάλαβα καλά, με τον κύριο Βελόπουλο θα πάτε σε αντιπαράθεση με προεκλογικά και όχι με τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ λέω δεδομένα. Ναι. Μα εγώ είπα δεδομένα. Εγώ τον Κυριάκο τον ξέρω καλά. Ενώ τον Κυριάκο και οι δύο Κυριάκοι είναι, θα μου πεις τυχαίο, δεν νομίζω. Και οι δύο Κυριάκοι. Καλά, αυτό τυχαίο. Αυτό τυχαίο. Φαντάζομαι συνωμοσία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Χθες αναφερθήκατε στην εθνική ομάδα, είπατε υποψηφίου. Και είδαμε, ας πούμε, από τον κύριο Καρβέλα υπήρχε διάψευση. Ναι. Και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω. Ανέφερα εγώ υποψήφιο τον Καρβέλα. Έτσι όπως το είπατε, αυτό αφήσατε να είναι ευθύνη. Είναι φίλος μου. Είπα εγώ υποψήφιο τον Καρβέλα. Το αφήσατε να είναι ευθύνη. Εγώ είπα ότι και τα λοιπά. Και είπα 24 Μαρτίου, 7 το απόγευμα πολεμικό μου. Γιατί το κάνετε 24 Μαρτίου τη Ορθοδοξία, επειδή είναι. Είναι ακριβώς και είναι και παραμονή τη Εθνική Επαιτίου και παίρνει το μετρό, πα τάση. Μετρό Ευαγγελισμό, παραμονή του Ευαγγελισμού. Κατεβαίνει 7 η ώρα. Θυμάμαι ότι ο κύριο Κατζαφέρη είχε ιδρύσει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τη υψώσεω του Τιμίου Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου. Έτσι δεν είναι, έκανε λάθο. Εμένα είναι φίλο μου πολύ ο Κατζαφέρη, έχω τι εκπομπέ στο κανάλι του. Ναι. Μια χαρά τα πηγαίνουμε και στην Ευρωβουλή. Εμεί ήμασταν, δουλεύαμε για να γίνουν βουλευτέ ο Βορύδη, ο Γεωργιάδη και ο Πλεύρη, διότι μόνοι του δεν βγαίνανε. Έπρεπε να γίνει ευρωβουλευτής ο Καλατζαφέρης με διευθυντή του γραφείου του, τώρα η Βαλιώτη για να πούνε αυτή τη Βουλή. Θα του κάνετε πρόταση του κύριο Καλατζαφέρη. 2% πέρανε μόνοι τους. Όταν μπήκε στη μηχανή του λαού ο Βαλιώτης και άρχισε να ρολάρει, πήγε η ομάδα 10 βουλευτές στη Βουλή. 2% πέρανε. Είχαν μείνει. Εδώ το τώρα, μια και τον αγαπάτε τόσο πολύ τον κύριο Καλατζαφέρη, θα του κάνετε πρόταση. Είναι φίλος μου, είναι πολιτικός ο οποίος είχε διαμέτρημα στην Ευρώπη, είχε. Ύψος, είχε σκιά, μίλαγε ο άνθρωπος και τον ακούγανε, όπως και ο Καγκλαμάνης ο Νικήτας, όπως και ο Γιάννης Μαρίνος, όπως και ο Τσαρκάκος. Όλοι τους παλεύανε, ας πούμε, για ένα θέμα το οποίο ήταν πολύ βασικό. Εκείνο που δεν κατάλαβα τώρα. Να αρχίσει η εξόριξη του πετρελαίου και του αερίου. Πού είναι σημερινοί οι ευρωβουλευτές? Σήμερα να σας πω για τους ευρωβουλευτές. Οι δύο μπήκανε φυλακή. Ψέματα ή αλήθεια? Μπήκαν ή όχι? Εντάξει, μπήκε κατηγορία έχει. Οι άλλοι δύο ήρθαν η ασυλία του. Για τους άλλους τρεις. Ήρθε η ασυλία του. Είναι αλήθεια ή ψέματα? Λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν του άριστου τη εθνική ομάδα. Εγώ έχω μέσα του άριστου. Κανονοματάκι, θα μα πείτε. Θα σα πω ότι είναι, α πούμε, καλά, θα είναι η Ελένη Φιλίνη και τα λοιπά. Θα είναι άνθρωποι, θα είναι ένα θρηλυκό όνομα του Ολυμπιακού, όπω είναι, τον χάσαμε πρόσφατα, τον Νίκο τον Γιούτσο, από την οικογένεια τη Γιούτσο. Αλλά δεν έρχεται Γιούτσο, θα υπάρχει μέσα Γιούτσο στον συνδυασμό. Θα υπάρχει ο Ολυμπιονίκη ο Σαφυρόπουλο. Θα υπάρχει ο γιατρός ο Γιαννιός, ο οποίος είναι, χτυπάει τον όγκο, τον κακοήθη όγκο στον καρκίνο και τον ξέρει όλος ο αγγλοσαξονικός κόσμος. Ανταλλάσσω προβληματικά την Εύα την Τελιδάκη, την ξέρετε, την γνωστή δημοσιογράφο της ΕΡΤ κτλ. Εμείς έχουμε τσιγάρισους, αυτούς πετύχανε. Επιχειρηματίες. Τώρα τελευταία ερώτηση. Όταν λέτε θα υπάρχει κάτι εναλλαγή, δεν το κατάλαβα καλά αυτό που κουβεντιάζαμε χθες. Λέω ότι θα υπάρχει εναλλαγή των ευρωβουλευτών, κάτι μου είπατε χθες. Α, που... ναι, βεβαίως. Ακούστε. Θα βγάλουμε έναν ευρωβουλευτή, γιατί εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστή. Δεν θέλω να λέω μοπόλυγες, δεν ξέρω τι θα βγάλουν οι άλλοι, δεν με ενδιαφέρει. Να μην βγάλουν κανένα, γιατί απέτυχαν. Έτσι, όλοι τους απέτυχαν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θέλω να βγάλουμε ένα ευρωβουλευτή. Ο ένας ευρωβουλευτής θα βγάλει 5. Θα κάνουμε δηλαδή το λεγόμενο γαλλικό σύστημα. Ο κάθε ευρωβουλευτής θα παρετείται. Στο τέλος του πρώτου έτους. Η πρώτη ηλικία, ένα θα βγει, πέντε θα το είχε κάνει παλιά, πήγε να το κάνει συνασπισμός παλιά με δύο, αλλά δεν παρατήθηκε στο τέλος ο πρώτος. Κανένα, όπως θυμάμαι. Θυμάμαι και ποιος ήταν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Δεν θέλω να το πω. Οι Γάλλοι, τα μικρά κόμματα αυτά. Μάλιστα, το κάνουν έτσι, λέτε. Λοιπόν. Κύριε Ευαγγελιώτη. Οι ευρωβουλευτές θα αναδειχθούν και λέω και πάλι, εθνική ομάδα 24 Μαρτίου. 7 το απόγευμα, ανακοίνωση ονομάτων στο Πολεμικό Μουσείο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βαγιώτη. Καλημέρα σας. Καλημέρα.